Πάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει αύριο. Βεβαίως. Και εκεί θα πέσουν στο τραπέζι όλα τα θέματα που και εμείς σχολιάζουμε στην επικαιρότητα, αλλά και εσάς σας απασχολούν. Θέλω να πω ότι από ό,τι έχουμε διαβάσει εδώ το ρεπορτάζ, ως κυρίαρχο θέμα θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Βεβαίως. Όλοι οι άξονες, οι πέντε βασικοί άξονες που ο Πρωθυπουργός mm-hmm. στην Κεντρική Επιτροπή αύριο θα σας τα παρουσιάσει και εσάς αναλυτικά. Θέλω να μείνουμε σε αυτό λίγο, πρώτα στην συνταγματική αναθεώρηση και μετά να πάμε και στα άλλα θέματα που θα σας απασχολήσουν. Πέντε άξονες λοιπόν έχει πει ο κύριος mm-hmm. Τσίπρας. Θέλω να τα συζητήσουμε μαζί όσον αφορά τα πιο κυρίαρχα και πιο σημαντικά. Έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για όλο το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός θα σας μεταφέρει. Καταρχήν, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε απολύτως είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μία στιγμή που θα έλεγα ότι είναι απολύτως κατάλληλη για να πάρουμε θεσμικές πρωτοβουλίες διεύρυνσης της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας ως ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ως αριστερά. Και νομίζω ότι θα το πω όπως λέγεται ήδη, ότι αν δεν κάνουμε εμείς κάποιες αλλαγές, τότε ποιοι θα τις κάνουν. Και το λέω αυτό κυρίως διότι έχουμε ήδη δείξει με θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ότι εννοούμε πραγματικά τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Θα πω ως κορυφαία τέτοια πρωτοβουλία την καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και θα ισχύει από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και στο επίπεδο των εθνικών εκλογών. Συνεπώς υπάρχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Ναι. Δύο-τρία από αυτά είναι το ζήτημα της διεύρυνσης της δημοκρατίας και των θεσμών και εκεί μπαίνουν τα θέματα των βουλευτικών θητιών, του πώς διαλύεται και πότε η Βουλή σε περίπτωση μη εκλογής mm-hmm. Προέδρου Δημοκρατίας και πώς συγκροτούνται όλα αυτά. Οπωσδήποτε τα θέματα του νόμου περί ευθύνης υπουργών και νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρξει και μια ευρύτερη σύμπτωση και βεβαίως... Βλέπετε δηλαδή συνένεση από όλα τα κόμματα για το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι παραπάνω από όριμο και πρέπει να ανταποκριθούν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου σε μια αναγκαιότητα που έχει φανεί από την εμπειρία. Δηλαδή, ποια είναι τα δύο κρίσιμα σημεία? Δεν μπορεί πρώτον να υπάρχει αυτός ο σύντομος χρόνος απόσβεσης, mm-hmm. άρα τις πράξεις, τις παραλήψεις και λοιπά, δεν μπορούν να παραγράφονται σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να βρούμε μια απάντηση που θα δίνει το περιθώριο να διερευνώνται όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο και ταυτόχρονα να διευκρινιστεί απολύτως ότι οι υπουργοί, οι βουλευτές πηγαίνουν στην δικαιοσύνη πέρα από τα ζητήματα της πολιτικής του δραστηριότητας που πρέπει να οριοθετούνται για όλα τα άλλα ζητήματα όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Αυτά νομίζω ότι είναι κρίσιμα θέματα και νομίζω ότι θα υπάρχει σύμπτωση. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία προφανώς θα υπάρχει μια διαφορετική άποψη και απόκληση. Και αυτά είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου, των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους. Εκεί ήθελα να ρωτήσω το επόμενο θέμα, κύριε Μαντά. Και δεύτερο, τα θέματα που εμείς θέλουμε να κατοχυρώσουμε και συνταγματικά, που αφορούν τα ζητήματα των δημόσιων αγαθών, αλλά και τα ζητήματα των συλλογικών συμβάσεων κλπ. Πάντως, ήθελα να ρωτήσω και θα πάμε πρώτα να δούμε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο μαζί τώρα σε δύο λεπτά. Υπάρχει συνένεση και υπάρχει σύγκληση όσον αφορά το θέμα της σχέσης Εκκλησίας-Κράτους στην ναι. κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούγονται διάφορες φωνές που είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Μα τι πιο φυσιολογικό να ακούγονται διάφορες φωνές που εγώ θα έλεγα ότι είναι στην ίδια κατεύθυνση. Να. Η ίδια κατεύθυνση είναι απλώς, αν θέλετε, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα ποια είναι τα αναγκαία βήματα. Mm-hmm. Τι συμβαίνει στη χώρα μας? Συμβαίνει ότι έχουμε μια στην ουσία κρατική θρησκεία. Αυτό δεν συμβαίνει
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Συνεπώς, εμείς πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα μέσα από τη σταγματική αναθεώρηση που θα κάνουν σαφώς διακριτούς τους ρόλους εκκλησίας κράτους. Δεν μπορεί η εκκλησία να είναι πολιτιακός παράγοντας. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, δεν συνάδει με την δόμηση ενός σύγχρονου κράτους. Στη βάση αυτή πρέπει να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο στις συγκεκριμένες συνθήκες, ώστε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, στην οποία υπάρχουν και πολλοί άλλοι που συμφωνούν, που δεν είναι καθόλου ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλοί άλλοι που διαφωνούν, όπως ξέρετε, βεβαίως, γιατί βεβαίως είναι πολύ δυνατή. Αλλά εκκλησία. Παίρνω, σαν... παίρνω την πλευρά αυτή, το ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, και εγώ νομίζω ότι είναι κρίσιμο αυτό, το οποίο στο σημείο ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που πηγαίναμε ως τώρα. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε με σαφήνεια διακριτούς τους ρόλους. Θα μείνουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα όσα θα συζητηθούν αύριο στη συνεδρίαση. Πάμε να δούμε όμως το κοινοβουλευτικό έλεγχο της Παρασκευής. Τα μέτρα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Εύβοια και την Πελοπόννησο ήταν το αντικείμενο των επικαίρων ερωτήσεων που επέβαλαν στον Υπουργό Εσωτερικών οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Καραθανασόπουλος και η κυρία Διαμάντο Μανολάκου. Ο κύριος Χαρίτσης απάντησε πως σε αντίθεση με το παρελθόν υπήρξε άμεση ανταπόκριση και τα κονδύλια προς τους Δήμους εκταμιεύθηκαν μέσα σε 4 ημέρες. Οι καταστροφές από τις πλημμύρες δεν είναι μόνο ακραίο φαινόμενο, ούτε τεχνοκρατικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα έλλειψης υποδομών, επισήμανε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Εμείς το λέμε καθαρά, είναι ζήτημα επιλογών που έκαναν οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και οι σημερινές, δημιουργώντας υποδομές αυτές οι οποίες εξυπηρετούν την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη στήριξη και την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι τέτοιες υποδομές που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, πρώτα απ' όλα, τις περιουσίες, αλλά και πάνω απ' όλα απαντάνε στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Οι καταστροφές σημειώθηκαν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου, απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο κύριος Χαρίτσης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Φιλόδημος για την ενίσχυση υποδομών ίδρυυσης, αποχέτευσης και αγροτικής οδοποίησης. Αναμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες από τους Δήμους τα σχετικά αιτήματα για τα επιδόματα τα οποία θα καταβληθούν στους δικαιούχους πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ τέλος, να υπενθυμίσω, επειδή και αυτό αναφέρεται και στην ερώτηση του κυρίου Βουλευτή, ότι πριν από λίγες εβδομάδες με το άρθρο 20 του νόμου 4566 του 18, προβλέψαμε την απαλλαγή των υπόχρεων που κατοικούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί αρμοδίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών. Απαλλάσσονται λοιπόν από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Την άμεση χορήγηση έκτακτου επιδόματος και πάγωμα χρεών χωρίς προϋποθέσεις στους πληγέντες της Εύβοιας ζήτησε η Διαμάντο Μανολάκου. Το επίδομα το έχουν ανάγκη. Είναι πολύ μικρό, αλλά το έχουν ανάγκη. Έπρεπε ήδη ένα μήνα μετά να έχει φτάσει στα χέρια τους. Δεν είναι δά και τίποτε μεγάλες περιοχές. Τρόποι υπάρχουν. Πίνακες με τα ποσά που καταβλήθηκαν σε δήμους της Εύβοιας, κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ότι επαφίεται στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ολοκληρώσουν σύντομα την καταγραφή των δικαιούχων. Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των ίδιων των Δήμων σε σχέση με τα έργα υποδομής. Έργα υποδομής τα οποία εντάσσονται στα προγράμματα, χρηματοδοτούνται τώρα, κάτι που δεν είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τότε που η χώρα είχε τις οικονομικές δυνατότητες και αντί να υλοποιηθούν τέτοια έργα υποδομής, τα χρήματα δίδονταν αλλού, για άλλους σκοπούς. Τα επιδόματα αυτά θα δοθούν όπως δόθηκαν από τη μεριά του Υπουργείου και στην πρόσφατη πολύ μεγάλη καταστροφή στην Ανατολική Αττική. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν από το Υπουργείο μόλις λάβουμε το σχετικό αίτημα, αυτό προβλέπει ο νόμος, από τους αρμόδιους Δήμους. Να μείνουμε λοιπόν εδώ στη συζήτησή μας με τον κύριο Χρήστο Μαντά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιαννίνων και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Αύριο θα εκλέξετε για τους νέους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αν δεν κάνω λάθος, στην κοινοβουλευτική συνεδρία, κύριε Μαντά. Και φαντάζομαι κάποιοι βουλευτές, γιατί έχουν εκφραστεί και έχουν τοποθετηθεί, θα βάλουν και το θέμα της σχέσης ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους Έλληνες, δηλαδή αυτής της συγκυβέρνησης που περνάει έτσι το τελευταίο διάστημα από μία κρίση, θα το πω, και μία δοκιμασία.
Τι γίνεται με αυτό το θέμα τώρα? Εσείς πού είστε, πού τοποθετήστε? Λίγη σιγά σιγά αυτή η συνεργασία, αντέχει για το επόμενο διάστημα? Ολοκληρώθηκαν οι στόχοι και ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτή η κυβέρνηση, κύριε Μαντά? Αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχουμε μπροστά μας πολύ και πολύ συγκεκριμένη δουλειά να κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, εφαρμόζοντας και νομοθετώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που η εφαρμογή τους είναι πραγματικά, θα έλεγα, υλοποίηση αυτού που λέμε μεταμνημονιακή εποχή. Ναι. Διότι και η μείωση των εισφορών και η αύξηση του κατώτατου μισθού και τα αναδρομικά που μάλλον μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα έρθει η διάταξη, και η μείωση του ένφια και το σύνολο των μέτρων που έχει εξαγγελθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα αποτυπωθεί τελικά στον προϋπολογισμό, με κορυφαίο, θα έλεγα, σημείο το θέμα των συντάξεων, ναι, που όλοι πιστεύουμε ότι θα έχουμε το δημοσιονομικό χώρο. Εμείς πιστεύουμε ότι τον έχουμε, ότι θα αναγνωριστεί και από την πλευρά της Κομισιόν ότι πράγματι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος μας επιτρέπει να μην πάμε στην περικοπή των συντάξεων. Όπως είναι γνωστό, αυτό θα κριθεί κατά πάσα πιθανότητα σε έκτακτο Eurogroup του Νοεμβρίου. Με όλο αυτό λοιπόν το πακέτο και ταυτόχρονα, αν θέλετε, με τα βήματα που πρέπει να κάνουμε, τα θεσμικά και άλλα, σαν αυτά που είπαμε πριν, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ παραγωγικό χρονικό διάστημα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ και νομίζω ότι κανένας μας δεν μπορεί να φανταστεί μια συνεργαζόμενη δύναμη που περάσαμε διαπυρός και σιδήρου όλα αυτά τα χρόνια να αναστείλει ή να βάλει εμπόδια σε αυτή την παραγωγική κυβερνητική ευθεία, ναι, παρόλο ότι έχει και το έχει εκφράσει μια ριζική διαφωνία στο θέμα του Μακεδονικού. Αυτή λοιπόν η λήξη που λέτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πως κάπου θα τελειώσει αυτή η συνεργασία. Ωστόσο, έχει βάλει ο κύριος Καμένος. Όχι. Λέω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος μπορεί να ανακόψει αυτή τη συνεργασία. Παρά μόνο ένα θέμα. Οι συνεργασίες, ξέρετε, γίνονται και λίγουν. Βέβαια. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Λέμε για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική χρονική στιγμή. Ναι. Και σε τελευταία ανάλυση θέλω να πω ότι όλοι αναλαμβάνουν τις πολιτικές τους ευθύνες σε μία πιθανή τέτοια εξέλιξη. Αν και θέλω να σημειώσω ότι παρά την δυσκολία που προφανώς προκύπτει από αυτό και την σύγχυση που μπορεί να δημιουργεί και στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό, έχω την πεποίθηση ότι οι ΑΝΕΛ μπορούν να βρουν τρόπο, εάν θέλουν, να διαχωρίσουν τη θέση τους με σαφήνεια σε αυτό, ναι, το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν κοινοβουλευτικοί τρόποι και το γνωρίζετε, ναι, κι εσείς, χωρίς να διαταραχθεί το υπόλοιπο κομμάτι που σας είπα ότι έχουμε μπροστά μας μια κυβερνητική ατζέντα εξαιρετικά σοβαρή για το μέλλον και για τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Όλες αυτές όμως, όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ανάμεσα στον κύριο Κοντζιά, στον κύριο Καμένο ή η παρέτηση του κύριου Κοντζιά. Εγώ δεν ξέρω τι υπόθηκε ή τι ούτε δεν εμείς υπόθηκε. Ό,τι διαβάζουμε πέρα από τον τύπο και από τις διαρροές που υπήρξαν. Πέρα από επίσημες τοποθετήσεις, ναι, από την πλευρά και του κύριου Κοντζιά και του κύριου Καμένου. Και του κυβερνητικού εκπροσώπου όμως. Βεβαίως. Μην το ξεχνάμε και του κυρίου Τζανακόπουλου. Δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα αυτό. Αυτό δεν νιώσετε σε προφανές, μια είναι προφανές. Πιο βαθιά κρίση. Ξαναλέω όμως. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ αν πάμε σε γειτονικές χώρες, για να μην πάω στη Γερμανία, που είναι το που πιο τώρα, έντονο, ναι, παράδειγμα, υπάρχουν μέσα στις κυβερνήσεις συνεργασίες. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Ναι. Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι σε αυτό τον αστερισμό θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, σε όλα τα επίπεδα των θεσμών και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κεντρικό επίπεδο κτλ. Θα έχουμε διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις, θα έχουμε συγκλήσεις
και αποκλήσεις, θα έχουμε συνθέσεις. Συνεπώς, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και καταλαγιάζοντας, αν θέλετε, και πολλές φορές εντάσεις που προκύπτουν και από τα περαμέντα των ίδιων των υποκειμένων, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε, θα έλεγα, με όρους πολιτικής, με όρους πολιτικής συνεννόησης, με αυτούς τους όρους, και πρέπει να πάμε μπροστά. Και νομίζω ότι θα πάμε στο τέλος της μέρας μπροστά, την ίδια στιγμή που κάποιοι προσπαθούν, κρύβοντας τα δικά τους ανομήματα, θα έλεγε κανένας, και την καταστροφική δικιά τους πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αναφέρομαι κυρίως στο πολιτικό κομμάτι, το οποίο συνδέεται βεβαίως και με τη διαπλοκή διαφορά, κυρίως στο πολιτικό κομμάτι, δηλαδή στην ταύτισή τους με τα νεοφιλελεύθερα δόγματα που κατέστρεψαν ουσιαστικά την κοινωνία και καταστρέφουν, θα έλεγα, και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και τα βήματα της Ευρώπης. Συνεπώς, έχουμε πολύ μεγάλο χρέος, πολύ μεγάλη ευθύνη να πάμε μπροστά, και νομίζω ότι στο τέλος της μέρας θα ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη. Μάλιστα. Κύριε Μαντέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και ζητήσαμε. Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Μία μόνο, αν μου επιτρέπετε, φράση που θέλω να την επαναλάβω. Ναι. Να μην επιτρέψουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα στο ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία που συνέβη. Με τον ομογενή που έχασε τη ζωή του. Χρειάζεται δημοκρατικό μέτωπο, χρειάζεται συνεννόηση, σύνεση, και βεβαίως χρειάζονται πραγματικές απαντήσεις για αυτό το συμβάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να...